Απάντηση του λιμενικού σώματος στις τουρκικές προβοκατόρικες ενέργειες που ανέφεραν ότι δήθεν τραυματίστηκε Τούρκος πλαράς κατά τη διάρκεια προσπάθειας τουρκικού αλλιευτικού να εμβολήσει το περιπολικό του λιμενικού. Συγκεκριμένα, το λιμενικό ανακοίνωσε: περί ώρα 6 το απόγευμα χθες, εντοπίστηκε από πλωτό περιπολικό του λιμενικού τουρκικό αλλιευτικό σκάφος να λιεύει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Νουσών. Αμέσως πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένως οι προβλεπόμενες συστάσεις μέσω VHF και διαζώσεις από το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους του λιμενικού προς το τουρκικό αλλιευτικό να απομακρυνθεί από τα ελληνικά χωρικά ύδατα χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τις συστάσεις, το τουρκικό αλλιευτικό κινήθηκε με επικίνδυνους ελιγμούς προς το πρωτό περιπολικό του λιμενικού με σκοπό να το εμβολήσει. Επιπροσθέτως, το πλήρωμα του αλλιευτικού πλησιάζοντας το περιπολικό σκάφος προέβη σε ρήψη διάφορων βαρέων αντικειμένων όπως πέτρες. Κατόπιν αυτών, πραγματοποιήθηκε ρήψη προειδοποιητικών βολών στον αέρα και σε ασφαλή τομέα από το περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Με αποτέλεσμα το τουρκικό αλλιευτικό σκάφος να αποχωρήσει με ανατολική πορεία για τα τουρκικά παράλια. Καταλήγει ανακοίνωση του λιμενικού. Πείτε μας τη γνώμη σας για το περιστατικό στα σχόλια. Κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε τα νέα βίντεο. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας και διαβάστε τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesaid.gr.